Απρόσμενη και σήμερα η εθελοντική ανταπόκριση των πατρινών στη διενέργεια του τεστ ελέγχου για κορονοϊό στις πλατείες Γεωργίου Ελευθερίας και Κύπρου, όπου ήταν εγκατεστημένα τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, σχηματίστηκαν ουρές δεκάδων ατόμων από όλες τις ηλικίες. Η μεγάλη ζήτηση από χτες επέβαλε τη συνέχιση της διενέργειας και σήμερα του τυχαίου ελέγχου στον τοπικό πληθυσμό με σκοπό τον εντοπισμό των ασυμπτωματικών ασθενών. Για να δω αν έχουμε COVID. Ανησυχείτε. Ναι. Και το κάνετε έτσι τυχαίο έλεγχο να δούμε ναι, τι γίνεται. Τυχαίο έλεγχο. Να κάνουμε ένα τεστ περισσότερο προληπτικά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Για να είμαστε ασφαλείς και εμείς, επειδή έχουμε και εγγόνια, πάνε σχολείο, τα παίρνουμε από το σχολείο. Τέλος πάντων, πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει, τουλάχιστον οι οδηγίες. Είναι εξαιρετικά θετική αυτή η πρωτοβουλία και εμείς εδώ τη χαιρετίζουμε και ήρθαμε πρωί-πρωί να κάνουμε το τεστ, να αισθανθούμε ότι είμαστε αρνητικοί και να συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως την ξέραμε, δηλαδή όχι με πολύ προσοχή και... Σας ανησυχούν τα 200 αυξανόμενα κρούσματα, είναι και ένας αυτός από τους λόγους που σας έκανε να φύγετε εδώ σήμερα. Φυσικά και είναι, με ανησυχούν και αν είχε έρθει νωρίτερα το κλιμάκι, το έχω κάνει και νωρίτερα. Είναι μια ανίχνευση του τι γίνεται στον πληθυσμό το γενικότερο. Το ζήτημα το οποίο είναι κρίσιμο είναι ότι αρχίζει και η υπόθεση αυτή παίρνει έκταση και σε λίγο καιρό αυτό το οποίο θα δοκιμαστεί είναι το υγειονομικό μας σύστημα. Και εδώ είναι ακριβώς η προσοχή και η ένταση που απαιτείται, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς πάμε να δούμε θέματα τα οποία η ζωή ίδια το αποδεικνύει, ότι προχωράει η μετάδοση και οι αριθμοί θα είναι πολύ μεγαλύτεροι στην πορεία. Άρα, εκεί που πρέπει να πέσει το βάρος είναι στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Αυτό είναι μια δειγματοληπτική για σήμερα. Δεν έχει δηλαδή μέλλον. Δεν είναι αυτό δηλαδή που μας λύνει το πρόβλημα. Οι εξετάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι όπως το διαπιστώσατε. Ο κόσμος έχει τις αγωνίες του και είναι μεγάλες. Διενεργούνται σήμερα στις τρεις πλατείες τα τεστ και υπενθυμίζω ότι είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι αυτά τα rapid test, τα διαγνωστικά, τα οποία θα μας επιτρέψουν να έχουμε μία εικόνα. Βεβαίως, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι και όπως γνωρίζουμε, δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, γιατί και τα τεστ αυτά κανονικά πρέπει να επαναλαμβάνονται, ιδιαίτερα στις κλειστές δομές που υπάρχει πρόβλημα, κάθε 10 μέρες. Με μία φορά δεν είναι πανάκια, ούτε και μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή την εικόνα που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, τα τεστ αυτά είναι κάτι που ο Δήμος το ζητούσε καιρό, γίνονται σήμερα, είμαστε εδώ και στις τρεις πλατείες και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ευχόμαστε και ελπίζουμε να έχουμε από μηδενικά έως ελάχιστα κρούσματα.